Γεια σας φίλες και φίλοι του πεπτικό.gr. Ονομάζομαι Χρήστος Ζαβός και είμαι γαστρεολόγος στη Θεσσαλονίκη. Εάν είναι η πρώτη φορά που βλέπετε αυτό το βίντεο και αυτό το κανάλι, παρακαλώ κάντε μια εγγραφή εδώ από κάτω, πατήστε και το καμπανάκι αν θέλετε για να σας έρχονται οι ενημερώσεις κάθε φορά που θα ανεβάζω ένα νέο ενδιαφέρον βίντεο. Σήμερα βρισκόμαστε στο όμορφο νησί της Λέσβου. Είμαι μαζί με τον γαστρεντερολόγο αγαπητό φίλο κύριο Γιώργο Μαυρογέννη και θα σας αναπτύξουμε ένα θέμα σχετικό με τους πολύποδες του παχαίου Σεντέρου. Μείνετε συντονισμένοι. Αγαπητέ Γιώργο, γεια, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Μ' αρέσει πάρα πολύ να βρίσκομαι στο νησί, στο όμορφο νησί της Λέσβου. Είναι η δεύτερη φορά που κάνουμε τα βίντεο αυτά με τον αγαπητό συνάδελφο Γιώργο Μαυρογέννη. Τα προηγούμενα βίντεο έγιναν πριν από 2 χρόνια, είχαν πάρα πολύ μεγάλη απήχηση. Το βίντεο για τα φουσκώματα και τα αέρια ξεπέρασε ήδη τις 80.000 προβολές, ενώ το βίντεο για το ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού ξεπέρασε τις 27.000 προβολές. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλη τη συμπαράσταση που δείχνετε σε αυτό το κανάλι και θα συνεχίσουμε να σας προσφέρουμε ποιοτικά βίντεο για την ενημέρωσή σας. Αγαπητέ Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι και πάλι μαζί σου. Σήμερα τι θα αναπτύξουμε, τι θέμα? Χρήστο, θα μιλήσουμε για το θέμα των πολυπόδων παχαίου σεντέρου, το οποίο αγχώνει πολύ κόσμο και βασικά μπερδεύει την έννοια του πολύποδα με την έννοια του καρκίνου παχαίου σεντέρου και πολύ συχνά ακούω ασθενείς να μου λένε χειρουργήθηκα για πολύποδα παχαίου σεντέρου. Αλλά τρομοκρατείται ο κόσμος λοιπόν, ναι, όταν ακούει έναν πολύποδα. Τι σημαίνει πολύποδας? Οι πολύποδες. Εγώ εξηγώ τους πολύποδες στους ασθενείς μου χρησιμοποιώντας απλές εκφράσεις. Δεν ξέρω αν είναι δόκιμος ο όρος, αλλά τους περιγράφω σαν κρυατοελιές. Ναι. Τους περιγράφω σαν ελιές μέσα στο έντερο, οι οποίες αναπτύσσονται και υπάρχουν, ας το πούμε, καλές και κακές ελιές, πολύποδες οι οποίοι ποτέ δεν θα δημιουργήσουν πρόβλημα, όπως είναι οι λεγόμενοι υπερπλαστικοί πολύποδες, και άλλοι πολύποδες που μετά από την πάροδο κάποιων ετών, 5 ετών, 10 ετών, 20 ετών, μπορεί κάποιοι από αυτούς να εξελιχθούν σε κακοήθεια. Και ο στόχος του γαστρεολόγου είναι να εντοπίσει τους πολύποδες, να αφαιρέσει αυτούς που πρέπει να αφαιρεθούν χωρίς χειρουργείο την ώρα της κολονοσκόπησης και με αυτόν τον τρόπο να απαλλάξει τον ασθενή από τον κίνδυνο να αναπτύξει τα επόμενα 5 με 10 χρόνια καρκίνο παχαίου σεντέρου. Και το ερώτημα τίθεται, ποιους ασθενείς ψάχνουμε και σε ποια ηλικία ξεκινάμε την κολονοσκόπηση? Η προληπτική κολονοσκόπηση γίνεται πλέον από την ηλικία των 45 ετών και πάνω, ναι, σύμφωνα με την Αμερικανική Εταιρεία Καρκίνου. Παλιότερα υπήρχε το σκεπτικό ότι οι άνθρωποι που θα πρέπει να είναι πάνω από 50 ετών θα πρέπει να υποβιθούν σε την πρώτη προληπτική κολονοσκόπηση, είτε έχουν είτε δεν έχουν συμπτώματα, για να προλάβουμε τους πολύποδες, να αφαιρεθούν δηλαδή οι πολύποδες που τυχόν θα βρεθούν, για να μην εξελιχθούν σε καρκίνο του παχαίου σεντέρου. Όμως, τα τελευταία χρόνια φάνηκε ότι οι άνθρωποι οι οποίοι είναι άνω των 50 και έχουν υποβληθεί σε προληπτική κολονοσκόπηση έχουν μικρότερο ποσοστό καρκίνου του παχαίου σεντέρου, ενώ αντίθετα έχει αυξηθεί ο καρκίνος του παχαίου σεντέρου στις ηλικίες από 45 μέχρι 50 έτη. Γι' αυτό η Αμερικανική Εταιρεία Καρκίνου συνέστησε πρόσφατα, νομίζω πέρυσι ή πρόπερσι, δεν θυμάμαι ακριβώς, ότι θα πρέπει να ξεκινάει η πρώτη προληπτική κολονοσκόπηση από την ηλικία των 45 ετών και όχι των 50 ετών. Δεν ξέρω αν συμφωνείς, Γιώργο μου. Χρήστο, υπάρχουν κάποιες ομάδες ασθενών που πρέπει να κάνουν πιο νωρίς κολονοσκόπηση? Ναι, αυτοί είναι όσοι έχουν πρώτου βαθμού συγγενείς με καρκίνο παχαίου σεντέρου, ο οποίος έχει διαγνωστεί σε μικρή ηλικία. Αν, ας πούμε, έχει κάποιος πρώτου βαθμού συγγενή που διαγνώστηκε με καρκίνο παχαίου σεντέρου στην ηλικία των 40 ετών, θα πρέπει να ξεκινήσει την προληπτική κολονοσκόπηση 10 χρόνια πριν από αυτή την ηλικία, δηλαδή από τα 30. Άρα, αν ο μπαμπάς ενός ασθενούς είχε καρκίνο στα 40, ο γιος του, τα παιδιά του και τα αδέρφια του ενδεχομένως. Βεβαίως. Τα αδέρφια του θα είναι μάλλον πιο μεγάλα, αλλά τέλος πάντων οι συγγενείς πρώτου βαθμού θα ξεκινήσουν 10 χρόνια πιο νωρίς από τα 30. Πολύ ωραία. Επομένως, μη σας φοβίζει ο όρος κολονοσκόπηση. Η προετοιμασία, ναι, όντως είναι λίγο δύσκολη. Είναι λίγο ταλαιπωρία. Είναι λίγο ταλαιπωρία γιατί πρέπει να πηγαίνετε στην τουαλέτα, ξέρετε γιατί. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, σώζετε το έντερό σας και σώζετε την υγεία σας. Και να πούμε ότι μπορεί μέχρι πριν από 5-10 χρόνια η κολονοσκόπηση να ήταν μια εξέταση που δεν ήταν εύκολη, ήταν, θα το πω ευθέως, επώδυνη. Πλέον όμως με κατάλληλη μέθη σε ένα κατάλληλα εξοπλισμένο γιατρίο ή κλινική, γίνεται τελείως ανώδυνα. Εννοείται. Πες μου λοιπόν, Γιώργο, πόσο συχνό είναι να βρούμε πολύποδα σε κάποιον ασθενή ο οποίος είναι
πάνω από τα 50, ας το πούμε. Κοίτα να δεις. Οι μελέτες λένε ότι ένας στους τρεις έχει συνήθως πολύποδα. Μπορεί να ακουστεί περίεργο αυτό που θα πω. Εγώ στους περισσότερους ασθενείς βρίσκω πολύποδες. Mm. Και το αν θα βρει ο γιατρός πολύποδες ή όχι εξαρτάται από τον εξοπλισμό του, από την εκπαίδευσή του και πόσο προσεκτικός θα είναι τόσο στην είσοδο του ενδοσκοπίου και στην έξοδο από το έντερο. Διότι εγώ θεωρώ την κολονοσκόπηση σαν ένα τεστ παρατηρητικότητας. Είναι σαν να παίζεις το παιχνίδι του χαμένου θησαυρού. Δεν έχει μόνο την τεχνική δυσκολία του να ολοκληρώσει την εξέταση και να το δεις όλο το έντερο, αλλά πρέπει να έχει ο γιατρός την υπομονή και την απαραίτητη εκπαίδευση στο να εντοπίσει μικρές βλάβες και όχι τις βλάβες που βρίσκανε οι παλιότερες γενιές γαστρεντερολόγων, που ήταν κάποια κόκκινα σαν μανιτάρια, δηλαδή μεγάλες κόκκινες βλάβες που κάναν μπαμ, αλλά να βρίσκουμε τις αόρατες βλάβες, που είναι επίπεδες βλάβες, έχουν το ίδιο χρώμα με το γύρο φυσιολογικό ιστό και εκεί θέλει τρομερή παρατηρητικότητα και πάρα πολύ καλή προετοιμασία για να σου εντοπίσει ο γαστρεντερολόγος. Νομίζεις ότι η κολονοσκόπηση είναι ένας αγώνας δρόμου ή ένας μαραθώνιος? Πιστεύω ότι είναι ένας αγώνας παρατηρητικότητας. Προτιμώ έναν γαστρεντερολόγο ο οποίος θα κάνει 20 λεπτά για να φτάσει στο τυφλό, δηλαδή στο τέλος του εντέρου, από έναν γαστρεντερολόγο που θα φτάσει σε 10 λεπτά και θα βγει μετά σε 5. Σημασία έχει όταν φτάσουμε στο τέλος του εντέρου, διότι ξεκινάμε από τον προκτό, ανεβαίνουμε μια διαδρομή θεωρητικά 1,5-2 μέτρων και όταν φτάσουμε στο τέλος, πετάμε νερό, πρέπει να έχουμε μια συσκευή που λέγεται jet που ξεπλένει καλά το έντερο από τα υπολείμματα, τις ακαθαρσίες και προσεκτικά ψάχνουμε κάθε γωνιά του εντέρου, το οποίο ξέρεις κουνιέται. Δεν είναι καθόλου εύκολη υπόθεση, φίλες και φίλοι του πεπτικό.gr, να δεις όλα τα τυχώματα του εντέρου σε όλο το μήκος του εντέρου. Υπάρχουν στροφές, υπάρχουν αγωνιώσεις, καμπές, πτυχές. Είναι δύσκολο, δεν είναι εύκολο. Και αν σου μιλάει και η νοσηλεύτρια, έχεις αλλού το μυαλό σου, σε πάρει τηλέφωνο ένας ασθενής, μιλάς στο τηλέφωνο σου, μιλάς σε έναν συνάδελφο, μπορεί να χάσεις ένα πολύ σημαντικό έβριμα. Βέβαια. Επομένως, θα πρέπει να γίνεται με τον κατάλληλο εξοπλισμό. Εμείς διαθέτουμε στην Ελλάδα τα κατάλληλα όργανα, Γιώργο μου, ή στο εξωτερικό έχουν ακόμα καλύτερα? Σίγουρα, στις κλινικές που έχω δουλέψει στο εξωτερικό έχουν πολύ καλύτερα όργανα, τα οποία έχουν και μεγαλύτερο κόστος και λόγω κρίσης ακόμα δεν είναι όλα τα γιατρία και όλα τις κλινικές εξοπλισμένες με τον αρτιότερο εξοπλισμό. Ωστόσο, οφείλω να ομολογήσω ότι ο καλός και έμπειρος γαστρεντερολόγος, είτε του δώσει ένα παλιά γενιά κολονοσκόπιο, είτε μια καινούργια, θα τον δει τον πολύποδα. Τουλάχιστον τον πολύποδα πρέπει να αφαιρεθεί εδώ και τώρα. Σίγουρα, όσο πιο καλό εξοπλισμό έχει, τόσο πιο πολλού πολύποδε θα δει. Αυτό έχουν δείξει μελέτε. Και πιο σωστά θα τον αφαιρέσει. Ακριβώ. Αλλά αυτό που λένε όμω τα διεθνή guidelines, ότι ο περιοδικό έλεγχο, αν δεν βρεθεί πολύποδα, θα πρέπει να γίνεται ανά 10 χρόνια. Αυτό εγώ λένε. Το θεωρώ αυτό λάθο. Κι εγώ. Και δεν το λέω επειδή είμαι γαστρεντερολόγος και έχουμε ένα οικονομικό όφελος από να κάνουμε συχνά κολονοσκοπής, αλλά παρόλο και εγώ που έχω την αυτοπεποίθηση ότι κάνω μια ποιοτική εξέταση, συχνά λέω στους ασθενείς, έλα σε 2 χρόνια, το πολύ σε 5 να το ξαναδούμε. Ακριβώς. Γιατί υπάρχει ένα ρίσκο, ακόμα και μετά από μια προσεκτική εξέταση, να χάσουμε ένα πολύποδα και αυτό αποδεικνύεται καθημερινά όταν κάνουμε μια κολονοσκόπηση. Βλέπουμε ένα πολύποδα και μέχρι να βγάλουμε τα εργαλεία για να τον αφαιρέσουμε δεν τον βρίσκουμε. Δεν τον βρίσκουμε, ναι. Τον ψάχνουμε και λέμε, μα πού χάθηκε τώρα, πού ήταν, είναι μέσα, είναι έξω, τι γίνεται. Και ακόμη και στα καλύτερα κέντρα της Αμερικής, Mayo Clinic και δεν ξέρω από πού αλλού, βγαίνουν μελέτες σε διεθνή έγκριτα περιοδικά που μετράνε το miss rate, δηλαδή πόσους πολύποδες έχουν χάσει. Και αν έχουν χάσει πολύποδες στα μεγάλα αυτά κέντρα που έχουν τους καλύτερους γαστρεντερολόγους και τα καλύτερα μηχανήματα, φανταστείτε πόσο πιο επιφυλακτικοί θα πρέπει να είμαστε στην Ελλάδα όταν συστήνουμε την επόμενη κολονοσκόπηση, πότε θα γίνει. Ναι. Πάντως όχι σε 10 χρόνια. Όχι σε 10 χρόνια. Ναι. Πολύ πιο σύντομα. Νομίζω η πενταετία, αν δεν βρεθούν σημαντικοί πολύποδες ή δεν βρεθεί τίποτα, πενταετία νομίζω είναι μια ασφαλής. Μια ασφαλής, ναι. Με την προϋπόθεση. Ότι έχει καλή προετοιμασία. Ότι έχει καλή προετοιμασία. Αν το έντερο δεν είναι καθαρό, θα τον καλέσει τα 2 χρόνια. Μην παρεξηγήσετε τον γαστρεντερολόγο, ο οποίος θα σας πει, εγώ στους δικούς μου ασθενείς σου λέω ακόμα και στο εξάμηνο. Δηλαδή αν η προετοιμασία. Ναι, άμα είναι εντελώς χάλια, ναι. Έτσι. Ωραία. Θα πρέπει πάνω το πόρισμα της εξέτασης να γράφει το επίπεδο προετοιμασίας του εντέρου. Οπωσδήποτε. Και όχι μόνο το επίπεδο προετοιμασίας, ποια προετοιμασία έγινε, ώστε να ξέρουμε την επόμενη φορά πώς θα τη βελτιώσουμε και πόσο εύκολη ή δύσκολη ήταν η κολονοσκόπηση. Δηλαδή, μπορεί να αναφέρουμε ότι ήταν εξαιρετικά δύσκολη και συνεπάγεται
χορήγηση ειδική μέθη, κάποιε φορέ συστήνω ο επανέλογο να γίνει και με ειδικό όργανο. Α πούμε, παιδιατρικό κολονοσκόπιο για δύσκολα περιστατικά. Σωστά. Τώρα, υπάρχουν διάφορα είδη πολυπόδων. Ναι. Υπάρχουν οι λεγόμενοι υπερπλαστικοί πολύποδες. Εμείς ναι. στην Ολλανδία έκανα την εκπαίδευσή μου εκεί. Όσοι ήταν υπερπλαστικοί πολύποδες, τους βλέπαμε, γιατί ναι. είχαμε βέβαια και καλά μηχανήματα, είχαν το narrow band imaging κλπ. Και όσοι ήταν στο σιγμοειδές ή στο αριστερό κόλλο κάτω στο ορθό, δεν τους πειράζαμε κιόλας, ναι. γιατί λέγαμε Σωστά. ότι δεν χρειάζεται και να αφαιρεθούν. Εάν όμως τους βρίσκαμε στο δεξιό κόλλο, στο ανιόν ή στο τυφλό, εκεί έπρεπε να αφαιρεθούν και ήμασταν πολύ πιο συνειδητοποιημένοι ότι θα πρέπει να τον ξανακαλέσουμε, ειδικά αν είχαν και οδοντοτή, ήταν και οδοντοτή λοιπόν, πολύποδες. Χρήστο μου, οι υπερπλαστικοί πολύποδες είναι πολύποδες συνήθως επίπεδοι, συνήθως διαφανής ή άσπρου χρώματος. Όντως στο ορθό και στο σιγμοειδές είναι συνήθως καλοήθεις και μπορούμε να τους αφήσουμε, ειδικά αν βλέπουμε πάρα πολλούς μικρούς. Όμως πρέπει να τους αφαιρούμε οπωσδήποτε στο τυφλό δεξί κόλλον εγκάρσιο, διότι είναι και πιο επιθετική κάποιες φορές. Ακριβώς. Ακριβώς. Τώρα, βρήκαμε κάποιους πολύποδες. Πότε θα συστήσουμε, τους αφαιρέσαμε έτσι. Ναι. Πότε θα συστήσουμε στον ασθενή να κάνει την επόμενη εξέταση. Α. Πρέπει να το πούμε και αυτό. Ομολογώ ότι εκεί εξαρτάται από τον γαστρεντερολόγο, τις εκάστοτε οδηγίες και άλλους παράγοντες, όπως το πόσο καλή ήταν η προετοιμασία, αν παίρνει αντιπικτικά, αν ήταν δύσκολη η εκτομή ή εύκολη και την ιστολογία της βλάβης. Νομίζω ότι αν αφαιρέσεις 3, 4, 5 πολύποδες έτσι, καλοήθους χαρακτήρα που ξέρεις ότι δεν υποκρύπτουν ρίσκο, νομίζω 3 με 5 χρόνια είναι μια ασφαλής εξαιρετική. Εγώ θα έλεγα λιγότερο όμως. Εγώ θα έλεγα στα 2-3 χρόνια, γιατί είναι πολύ πιθανόν, να υπάρχουν και άλλοι μικροί πολύποδες παρόμοιοι και να έχουν χαθεί. Μπορεί, αν δεν είναι και καλή προετοιμασία, να τους πεις και να έρθουν και πολύ νωρίτερα. Επομένως, εγώ θα έλεγα ότι θα πρέπει να είμαστε πολύ πιο επιφυλακτικοί και να καλούμε τον ασθενή λίγο νωρίτερα. Εξάλλου στην Ελλάδα δεν είναι τόσο τεράστιο το κόστος της κολονοσκόπησης όπως είναι στην Αμερική. Ή στην Κύπρο. Ή στην Κύπρο, ναι, και στην Κύπρο είναι ακριβή, αλλά στην Αμερική ειδικά έχει 4-5 δολάρια και είναι πάρα πολύ ακριβή εξέταση. Στην Ελλάδα είναι πολύ πιο φτηνά τα κόστη και επομένως το να πει στον ασθενή να επαναλάβει μια εξέταση και στα 2 χρόνια δεν τρέχει και τίποτα. Χρήστο, οι ασθενείς μπερδεύονται με το μέγεθος των πολυπόδων και τις διάφορες τεχνικές αφαίρεσής τους. Και πολλές φορές κάποιοι χειρουργούνται ακόμα για κάποιους πολύποδες. Ναι. Εξαρτάται πού βρίσκονται βέβαια αυτοί οι πολύποδες, γιατί αν βρίσκονται στο τυφλό, εκεί το τείχωμα του εντέρου είναι πάρα πολύ λεπτό. Επομένως, αν είναι ένας μεγάλος πολύποδος στο τυφλό. Ποιους θεωρείς μεγάλους? Αν θεωρούσες μεγάλους πάνω από 2 εκατοστά και είναι και επίπεδοι, εγώ θα έλεγα ότι εντάξει, μπορεί να χρησιμοποιήσεις και μία τεχνική, μία EMR, μία ESD, αλλά είναι πολύ πιο επίφοβο να δημιουργήσεις και κάποια διάτρηση, είναι μια επιπλοκή. Νομίζω το μήνυμα είναι ότι για πολύποδες άνω των 2 εκατοστών, γιατί είναι το ψυχολογικό όριο πάνω στο οποίο χρειαζόμαστε μεγάλη εμπειρία για να τους αφαιρέσουμε, νομίζω για πολύποδες μεγάλους άνω των 2 εκατοστών πρέπει ο ασθενής να παραπέμπεται σε γιατρό με εξειδίκευση στους πολύποδες. Και αν δεν υπάρχει διαθεσιμότητα, ας γίνει και ένα χειρουργείο μετά. Εγώ νομίζω ότι αυτό πρέπει να είναι. Τώρα εδώ είναι ένα θέμα που ξέρεις το ενδιαφέρον μου, το προσωπικό. Ξέρω το ενδιαφέρον σου, αλλά πρέπει να ελέγξει και τη διαθεσιμότητα. Εσύ κάνεις τις μεγάλες τις επεμβάσεις με την ESD σε μεγάλα κέντρα των Αθηνών, αλλά δεν υπάρχει η δυνατότητα για όλο τον πληθυσμό, για όλους τους συναδέλφους γαστρεντερολόγους που βρίσκονται ανά την Ελλάδα να κάνουν κάτι παρόμοιο. Και είναι δύσκολο για τον ασθενή να πάει στην Αθήνα πολλές φορές. Για τους πολύποδες οι οποίοι βρίσκονται στο ορθό και οι οποίοι έχουν καλοήθη χαρακτηριστικά, δεν είναι δηλαδή καρκίνος αποδεδειγμένος με βιοψία, νομίζω ότι πρέπει να φέρουν ενδοσκοπικά, είτε με την τεχνική κομμάτι-κομμάτι, είτε με την πιο προχωρημένη τεχνική που γίνονται πλέον σε 2-3 κέντρα στην Ελλάδα, που είναι ESD, που σημαίνει αφαίρεση του πολύποδα σε ένα ενιαίο κομμάτι, ειδικά για βλάβες του ορθού άνω των 2 εκατοστών, με μικρογραφίες χειρουργικών εργαλείων, τα οποία ο γαστρεντερολόγος που έχει εκπαιδευτεί σε αυτή την τεχνική, την ESD, τα τοποθετεί μέσα στο κολονοσκόπιο και ενώ ο ασθενής κοιμάται όπως κοιμάται στην κολονοσκόπηση, αφαιρεί τον όγκο και συχνά ο ασθενής γλιτώνει χειρουργείο. Ακριβώς. Ας πούμε λοιπόν και κάτι άλλο, Γιώργο μου. Τι είναι αυτό το πράγμα που προκαλεί τους πολύποδες? Αυτό πρέπει να το πούμε λίγο στους φίλους ακροατές, τηλεθεατές, διότι πολλοί με ρωτάνε, μα
Γιατί έκανα αυτούς τους πολύποδες, πού οφείλονται, δεν σου κάνει και σένα αυτή την ερώτηση? Πάρα πολύ συχνά. Νομίζω ο κληρονομικός παράγοντας είναι ο πιο σημαντικός. Από εκεί και πέρα, το αλκοόλ, το κάπνισμα, η παχυσαρκία είναι από τους ξεκάθαρους παράγοντες που οδηγούν σε πολύποδες, όπως και η δίαιτα που είναι φτωχή σε φυτικές ίνες. Επίσης το κόκκινο κρέας και το επεξεργασμένο κρέας. Βέβαια. Είναι καρκινογόνα τάξεως 1 σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Επομένως, φίλες και φίλοι του πεπτικό.gr, εάν θέλετε να σώσετε το έντερό σας ή τουλάχιστον να μην κινδυνεύετε τόσο πολύ, καταναλώνετε φρούτα και λαχανικά και λιγότερο κόκκινο κρέας και επεξεργασμένα κρέατα, δηλαδή μπέικον, σαλάμια, λουκάνικα κλπ. Ναι. Εντάξει, νομίζω τα είπαμε. Τα είπαμε. Νομίζω το μήνυμα πρέπει να περάσει είναι ότι όπως έχει περάσει την αντίληψη του Έλληνα ότι η μαστογραφία. Το test pap. Συμβάλλει και το test pap συμβάλλουν στην πρόληψη το PSA. Των γυναικολογικών καρκίνων. Το PSA για την πρόληψη του καρκίνου προστάτη, έτσι και η κολονοσκόπηση μπορεί να γλιτώσει από τον καρκίνο παχαίως εντέρου και στις σοβαρές χώρες, Γαλλία, Βέλγιο, Γερμανία, θεωρείται υποχρεωτική εξέταση και αν δεν υποβληθείς τον προληπτικό έλεγχο, σε περίπτωση που αναπτύξει καρκίνο, καλείσαι να πληρώσει τα έξοδα της θεραπείας. Το ξέρεις αυτό? Ναι, βεβαίως. Βέβαια, στην Ελλάδα δεν ισχύει κάτι τέτοιο γιατί δεν υπάρχει εθνική στρατηγική. Δεν υπάρχει στρατηγική, όντως. Εν πάση περιπτώσει, όμως, εσείς φίλες και φίλοι, γνωρίζετε τι πρέπει να κάνετε. Εάν είστε άνω των 45 ετών, κλείστε τη Δευτέρα κιόλας μια νέα κολονοσκόπηση, μια προληπτική κολονοσκόπηση για να προλάβετε τον καρκίνο του παχαίως εντέρου. Είναι μια πολύ σημαντική εξέταση που σώζει ζωές. Χρήστο, ευχαριστώ για το ωραίο βίντεο που κάναμε και την συνεργασία μας στα εκπαιδευτικά αυτά βίντεο, τα ενημερωτικά. Ελπίζω να έχει χιλιάδες views όπως την προηγούμενη φορά. Είναι στο χέρι σας, φίλες και φίλοι, να το κοινοποιήσετε, να κάνετε ένα like και να μας αφήσετε και τα σχόλιά σας από κάτω από αυτό το βίντεο για να έχουμε και συνέχεια. Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Εγώ ευχαριστώ. Και τα ξαναλέμε, φίλες και φίλοι του πεπτικό.gr, σε ένα επόμενο βίντεο. Γεια σας. Γεια σας.